Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Και με τη συνδρομή της Πινελόπης Γαβρά, συναδέλφου μας. Καλημέρα, Πινελόπη. Θα ανακρίνουμε εντός εισαγωγικών τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, μας ήρθε ένα επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο τα τρία του βασικά σημεία είναι η δέσμευση της χώρας για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5 ως το τέλος του 2022, τη δέσμευση για διαρκή εφαρμογή των συμφωνηθέντων για μεταρρυθμίσεις, που όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια, με τη συνδρομή τεχνικής βοήθειας από τους θεσμούς, στο μένα με βάση προβληματισμό, και το ένα, τη συνδρομή της τεχνικής βοήθειας, αλλά και το άλλο, δέσμευση ότι τα συμφωνηθέντα θα εφαρμοστούν. Δηλαδή, μείωση συντάξεων από 1η-1η του 18, μείωση αφορολογήτου από 1η-1η του 19, με τον κίνδυνο, εάν με το δουνουτού στο Eurogroup 21 Ιουνίου, το Eurogroup μπει στο πρόγραμμα και απαιτήσει να έρθει και προσφάτω αφορολόγητο. Και τέλος, τη διατήρηση της ρήτρας που δίνει το δικαίωμα στον Δουνουτού να φέρει ένα χρόνο νωρίτερα τη μείωση του αφορολογήτου ως μέτρο φιλικό για την ανάπτυξη. Δεν είναι κεραμίδα αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τι είναι μνημόνιο. Φαντάζομαι ότι το μνημόνιο, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, είναι τέσσερα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Δημοσιονομική προσαρμογή για να δημιουργηθούν πλεονάσματα στον προϋπολογισμό με τεράστιες συνέπειες. Όταν λέτε δημοσιονομική προσαρμογή, έλεγα ότι αυτό που ήταν το μνημόνιο 1 και 2 ήταν κόψιμο συντάξεων, κόψιμο φορολογίας. Φορολογίας, εξορρόπηση στο δημόσιο οικονομικό. Μια μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεύτερο, το μνημόνιο ήταν χρηματοπιστωτικό σύστημα και σταθερότητα τραπεζών. Τρίτον. Τι πληρώσαμε με την ανακεφαλαιοποίηση? Δεν πληρώσαμε, δεν πήγε στο δημόσιο χρέος. Αφήστε με να ολοκληρώσω, θα δείτε ότι θα συμφωνήσετε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μνημόνιο. Μάλιστα. Το τρίτο πράγμα ήταν αποκρατικοποιήσεις και το τέταρτο πράγμα ήταν οι μεταρρυθμίσεις. Επιχειρηματικό περιβάλλον, απλοποίησεις και ούτω καθεξής. Στο τρίτο μνημόνιο έγιναν και τα τέσσερα πράγματα και ολοκληρώνονται, αφήνοντας σε κάποιους τομείς, οι τράπεζες έχουμε τελειώσει, η δημοσιονομική προσαρμογή έχει τελειώσει, υπάρχουν αυτά τα δύο μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί για το 19 και 20, να τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε. Μπορείτε να τα διαπραγματευτείτε, κύριε Υπουργέ, αυτά. Γιατί, είναι υπεραπόδοση. Εδώ δεν συζητάμε. Θα συζητήσουμε είναι γιατί είναι μαζί με τα αντίθετα. Βγήκε Μοσκοβισή και λέει αυτή δεν η ρητορική. Στην σελίδα 4 το επικαιροποιημένο μνημόνιο είναι ξεκάθαρο. Λέει ότι θα εφαρμοστούν κάποια. Και θα το φέρετε μάλιστα και την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή για ψήφιση. Θα καταλήξω σε κάτι πολύ απλό. Το τρίτο πράγμα είναι οι αποκρατικοποιήσεις. Έχουν γίνει και έχουν ξεκινήσει. Ορισμένες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Άρα το κείμενο που αναφέρεστε λέει ότι θα ολοκληρωθούν. ΔΕΠΑ, ελληνικά πετρέλαια κλπ. Αυτά που έχουν ξεκινήσει. Και το τέταρτο είναι οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες κατά κανόνα είναι θετικές. Χρηματολόγιο, χρηματιστήριο ενέργειας, εφαρμογή των δασικών για αυτά χαρτών. Αυτά δεν θα χρειαζόταν και μνημόνιο, κύριε Υπουργέ. Έτσι, αυτά πρέπει να τα είχαμε κάνει και μόνοι μας. Ανακεφαλαιώνω. Ανακεφαλαιώνω λοιπόν. Αυτό το οποίο διαβάζουμε τώρα, τι είναι? Είναι ότι από τις μεταρρυθμίσεις είναι να ολοκληρωθεί το 19 και το 20, γι' αυτό οι πιο πολλές χωροταξία, ενέργεια κτλ. Έχουν και ημερομηνία. Απρίλιος 19, Σεπτέμβρης. Οι συντάξεις 1η Γενάρη 19 έχουν. Ξέρετε όμως, κύριε Υπουργέ, αυτό που μας λέτε είναι ένα συμπληρωματικό μνημόνιο επί της ουσίας. Δεν είναι μνημόνιο. Διότι όλα τα προηγούμενα έχουν ολοκληρωθεί με το τρίτο δεν μνημόνιο. Δεν έχει καμία καινούργια μεταρρύθμιση. Κανένα καινούργιο μέτρο, καμία προσαρμογή. Όταν όλα αυτά τα μέτρα είναι πέραν του 2018 που λύγει το μνημόνιο, έτσι δεν είναι? Με συγχωρείτε. Μέχρι το 22 μας λένε εδώ. Το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Το μόνο κείμενο που έχει η ελληνική κυβέρνηση στα χέρια της τον Αύγουστο του 2018 είναι το αναπτυξιακό σχέδιο με τον κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έχετε μια δέσμευση. Αυτό είναι το κείμενο, τίποτα άλλο δεν έχετε μια δέσμευση. Άρα έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο με ένα παράρτημα που λέει ότι εδώ μιλάει για Υπουργείο Χωροταξίας να ολοκληρώσει το χρηματολόγιο το 2020. Να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Μέτρα αυτό είναι τρίτο. Λέμε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Τέλος το μνημόνιο. Τέλος. Και έχουμε και ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Είναι τέλος το μνημόνιο όμως όταν έχουμε εφαρμογή σκληρών μέτρων, έστω του τρίτου μνημονίου. Με τη δέσμευση να έχετε πλεόνασμα 3,5%. Το πλεόνασμα μέχρι στιγμής
έχει προέλθει από φορμητική πολιτική, από αφέμαξη. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η αφέμαξη για να έχετε το 3,5 όταν μειωθεί δραματικά το εισόδημα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών, κατ' επέκταση των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί ξέρετε ότι τα πάντα περνάνε μέσα από την κατανάλωση. Λιγότερα λεφτά ο συνταξιούχος, λιγότερα λεφτά ο μισθωτός, λόγω της μείωσης στα φορολογία του, λιγότερη κατανάλωση. Άρα λοιπόν, πώς θα έχετε εσείς από τους άμεσους και έμεσους φόρους πλεόνασμα 3,5%. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντάω σε αυτό και να σας δώσω και το επιχείρημα γιατί δεν υπάρχει πλέον μνημόνιο. Το αναπτυξιακό σχέδιο με το οποίο έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς λέει ότι από τον επόμενο Οκτώβρη, πρώτον, επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεύτερον, μπορούν να προχωρήσουν σε αύξηση του κατώτατου μισθού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα το δώσετε εσείς όμως. Θα το δώσει ο επιχειρηματίας, ο οποίος δεν θα έχει δουλειά. Ακριβώς. Αν είναι μειωμένη η κατανάλωση για τους λόγους που σας είπα, μείωση στα φορολογήτου, μείωση συντάξεων, διατήρηση των έμεσων φόρων με ΦΠΑ στο 24%. Κάποιος άλλος το πληρώνει αυτό. Εγώ σας επιμένω ότι το μνημόνιο τελείωσε και μπροστά μου έχω μόνο ένα κείμενο συμφωνίας με τους θεσμούς. Το αναπτυξιακό σχέδιο. Το οποίο όμως, κύριε Υπουργέ, περιλαμβάνει μέτρα. Θα το επαναλάβω. Μέτρα φωτιά πέραν του τέλους αυτού του μνημονίου. Απλώς, μα δεν μιλάμε για αφορολόγητο μείωση και για διακοπή των συντάξεων. Να συμφωνήσουμε ότι όποιος μιλάει για τέταρτο μνημόνιο είναι εκτός τόπου και χρόνου. Να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα συμπληρωματικό μνημόνιο και δεν είναι τέταρτο μνημόνιο. Δεν είναι καθόλου συμπληρωματικό. Ούτε συμπληρωματικό είναι. Το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ορισμένα μέτρα αντικειμενικά δεν ολοκληρώνονται μέχρι τον Αύγουστο. Τα επαναλαμβάνω ποια είναι αυτά τα μέτρα. Το χρηματολόγιο, η διοικητική μεταρρύθμιση του δημοσίου. Εγώ θέλω να επιμείνουμε σε αυτό. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Ότι μπορείτε αυτά να τα επαναδιαπραγματευτείτε, την περικοπή. Και φτάνουμε τώρα στα δύο επίμαχα θέματα εκεί να θέσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Μείωση συντάξεων και μείωση τα φορολογικά. Εσείς λέτε ότι αφήστε ρε παιδιά να το δούμε. Εγώ, όποιο έχει καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει αυτά. Εδώ. Και θα χειρότερα μετά. Και θα χειρότερα μετά. Τι εννοείτε δηλαδή? Ότι εσείς κλείνετε το μάτι σε εμάς και λέτε αφήστε να βγούμε από τα μνημόνια, να τελειώσει η αξιολόγηση, να τελειώνουμε τα Eurogroup και μετά εμείς θα πούμε δεν εφαρμόζουμε τη μείωση των συντάξεων. Όχι. Εμείς... Πείτε το αν θέλετε. Όχι. Δεν θα πω τίποτα τέτοιο. Αυτό που θα πω είναι το εξής απλό. Εμείς δύο χρονιές έχουμε φέρει υπεραπόδοση στα δημόσια οικονομικά. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε για την υπεραπόδοση, αν είτε. Όχι, να μας πείτε εσείς από πού προήλθε. Λοιπόν, έχουμε φέρει υπεραπόδοση. Γιατί κάναμε συγκράτηση των δημοσίων δαπανών, αντίθετα από ό,τι ισχυρίζονται πολλοί, δημιουργώντας όμως χώρο για το κοινωνικό κράτος και κάναμε πολλά γι' αυτό. Και ταυτόχρονα έχουμε μια απόδοση η οποία είναι ικανοποιητική. Τι κάνουμε λοιπόν δύο χρόνια τώρα? Αποφεύγει να το πείτε, Υπουργέ, αποφεύγει. Από την υπερφορολόγηση του κόσμου. Έμεση και άμεση. Όπως και στο θέμα που σας αφορά. Στα καύσιμα. Χωρίς. Με υψηλό ειδικό φόρο στα καύσιμα και 24% επί του υψηλού φόρου. Δεν είχε πετύχει δύο διαδοχικές χρονιές μια τόσο καλή δημοσιονομική απόδοση, δεν θα συζητάγαμε σήμερα για έξοδο από το μνημόνιο. Και αυτός ο κόσμος μας δίνει μεγάλο αέρα και, αυτός ο κόσμος μας δίνει και αέρα για να κάνει οποιασδήποτε διορθωτικές κινήσεις θέλουν οι κυβερνήσεις στο μέλλον. Ποιες θα είναι αυτές, κύριε? Δίνει αέρα σε εσάς, δίνει αέρα στον κόσμο. Ποιες θα είναι αυτές οι διορθωτικές κινήσεις? Δηλαδή, μας ακούνε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ματώσει. Απλώς, και το ξέρετε πάρα πολύ. Αυτό λέω. Συντάξεων. Για το 1.600.000 συνταξιούχους, στους οποίους έχουν καλλιεργήσει συνάδελφοί σας λέγοντας ότι θα το δούμε, προσδοκίες μεγάλες και ελπίδες. Και τη μείωση στα φορολογικά που μπορεί να έρθει και πιο μπροστά. Μισό λεπτό. Τα δύο αυτά μέτρα ξέρετε πώς μπήκαν για το 19 και το 20. Μπήκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την εποχή που είχε βέτο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις διαπραγματεύσεις. Εμείς για να λυθεί τότε το πρόβλημα δεχτήκαμε αυτό υπό έναν όρο. Επειδή το 3,5% το πετύχαμε και το Δουνουτού θεωρούσε ότι δεν το πετυχαίναμε και ήθελε ένα αέρα 1% του ΑΕΠ, μπήκαν αυτά τα δύο μέτρα. Μπήκαν όμως μαζί με αντίμετρα. Άρα είναι μηδέν το αποτέλεσμα. Τι σημαίνει έτσι, αυτό? Ότι έτσι, η κυβέρνηση του 18-19 το υπερβάλλον του 3,5 θα μοιράζεται 30-30-40. Το λέει και το μνημόνιο. Έτσι, το λέει και το μνημόνιο. Δεν είναι ότι πιάσαμε 3,5 θα δώσουμε 3,5. Και το ένα και το άλλο είναι ουδέτερο. Το υπερβάλλον του 3,5%. Γιατί το 18
ο Υπουργός Οικονομικών θα πάει τον προϋπολογισμό, αν προχωρήσει στην περικοπή των δαπανών, των συντάξεων δηλαδή, θα πρέπει να αυξήσει μια άλλη δημόσια δαπάνη. Γιατί αλλιώς το 3,5% που έχει πετύχει από φέτος, όλα τα άλλα ίδια όπως είναι φέτος, 3,5% πλεώνασμα. Αν δεν αυξήσει μια δαπάνη, δηλαδή δεν δώσει κοινωνικά μέτρα, να το ισορροπήσει, θα πάει 4,5 το πλεόνασμα που δεν είναι δέσμευση της χώρας. Άρα είναι υποχρεωτικό ότι θα πάρει μέτρα και αντιμέτρα το Νοέμβρη υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μας απαντήσατε όμως τι θα κάνετε εσείς με τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του αφορολογίου. Το ένα αφορά τους συνταξιούχους αποκλειστικά και όχι μόνο, γιατί συντηρούν και οι οικογένειες που υπάρχουν άνεργα νέα παιδιά μέσα. Και το άλλο αφορά το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, μισθωτούς και μάλιστα. Με χαμηλό εισόδημα. Όσοι έχουν εισόδημα 450 Βεβαίως. Ευρώ το μήνα Βεβαίως. Και πάνω θα απορολογούνται. Βεβαίως. Τι θα κάνετε εσείς? Εμείς λέμε ο στόχος μας είναι ο Αύγουστος. Βγαίνουμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο με καθαρή αξιολόγηση. Περιμένουμε δηλαδή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μας πει ο Πρωθυπουργός Τάξων Ακτινολέα χθες ο κ. Μητσοτάκης. Και το μεταφέρω. Στο αναπτυξιακό σχέδιο. Λέει λοιπόν, ότι θα φορέσετε γραβάτα, θα πάτε Θεσσαλονίκη και θα πείτε δεν μειώνουμε τις συντάξεις. Στο αναπτυξιακό σχέδιο. Και εφόσον έχουμε τα δημοσιονομικά τα αποτελέσματα που θα έχουμε, γιατί και το 2018 πηγαίνει πολύ καλά, η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι θα πάρει, θα κάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ανοιχτό είναι το θέμα. Αυτό που μας λέτε όμως, θα είναι ένα επιδοματικό. Χωρίς να... Θα είναι ένα επιδοματικό μέτρο, κύριε Υπουργέ, δεν θα είναι μόνιμο. Παίζει και το σενάριο, δηλαδή, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, να βγείτε και να πείτε ότι κοιτάξτε να δείτε. Βγήκαμε. Τώρα δεν φοβόμαστε τίποτα. Εμείς δεν μειώνουμε τις συντάξεις. Και πάμε σε εκλογές. Και έλα εσύ, Κυριάκο Μητσοτάκη, να εφαρμόσεις τον νόμο αυτό είναι που άλλο... εσείς όμως ψηφίσατε να μειώσει τις συντάξεις. Σενάριο, Γιώργο, όμως. Να πάμε δηλαδή για εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε το 19. Δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να κάνει νωρίτερα. Κανένα απολύτως λόγο. Η πίεση που θα ασκηθεί από όλους αυτούς που θα χάσουν λεφτά. Πώς θα πείσετε αυτόν τον κόσμο, ξέρετε κάτι. Ναι, για πες. Δεν έχω διάθεση να λαϊκίσω, ναι. Αλλά όταν έχετε να κάνετε με 2.700.000 συντάξιους, βγάλετε τις 700. Βγάλετε τις 700. Το 1.300 να εγώ που είναι λίγοι. Προηγουμένως το 75. Σε 1.300. Έτσι λένε οι εργατολόγοι που έχουν τα στοιχεία, κύριε Σταδάκη. Και στην τελική, γιατί δεν τα βγάζετε τα στοιχεία να ξέρουμε. Ακούστε να δείτε, για να μην λέμε εμείς ότι θέλουμε εδώ. Και εγώ σας προειδοποιώ, τον κύριο Πετρόπουλο, πάνω στην έχω τον νόμο, έχω τον νόμο, κανείς πολιτικά. Προσέξτε, έχω τον νόμο 4472, ναι. Έτσι, ο οποίος τροποποιεί σε ορισμένες διατάξεις το 4387, ναι. Το 4387 του Κατρούγκαλου, ναι. Όπου σαφέστατα λέει ότι πρώτη του 18, το Γενάρη του 18, είσαστε υποχρεωμένοι και υπογράφει το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε βάλει και εσείς την υπογραφή σας. Και εσείς παρανομείτε, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι 1η-1η του 18 θα έπρεπε με σημειώματα οι συνταξιούχοι να ενημερωθούν για τον επαναυπολογισμό. Θα τους μειωθεί, δεν θα τους μειωθεί, θα τους αυξηθεί. Έτσι ώστε ο κάθε Παπαδάκης να μην κινδυνολογεί και τρομοκρατεί κάθε πρωί. Μου δίνετε λοιπόν το δικαίωμα και την αφορμή. Να κινδυνολογώ και να τρομοκρατώ. Κατά και την όλοι αυτοί, Γιώργο, και λειτουργούν και αμυντικά, ξέρεις. Δείτε το παρακαλώ. Χωρίς να ξέρουν τι έχουν να πάρουν στην τσέπη από το 19. Ούτε οι μαγκές της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας κάνουμε ερώτηση. Κανενός εδώ. Δηλαδή, είμαστε θα συμφωνήσω μαζί. Στα όρια της γελοιότητας, να σου πω για ποιο λόγο. Όλοι. Γιατί έχουμε ένα κοινοβούλιο όπου βουλευτές κάνουν ερώτηση γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Είναι δυνατόν. Εδώ σας το λέω το νόμο. Νέα Δημοκρατία, πολύ απλά. Επενδύει όλο της το πολιτικό κεφάλαιο στην περικοπή των συντάξεων. Όμως ξέρετε κάτι. Της δίνεται το δικαίωμα. Συντάξεων, χωρίς πρώτον και να ξέρει καν τι είναι το μέτρο. Το μέτρο σας το υπογραμμίζω εγώ. Δεν φύγει ούτε ένα ευρώ στα 2/3 των συνταξιούχων. Είσαστε σίγουρος για αυτό που λέτε? Απολύτως. Θα το κρατήσω, κύριε Σταδάκη. Εσείς λέτε ότι τα 2/3 των συνταξιούχων δεν έχουν μειώσει. Το μέτρο αφορά όσους έχουν προσωπική διαφορά. Το 1/3 όμως, Υπουργέ, το λέμε. Να μιλάμε αριθμούς, να μιλάμε 1/3. Είναι 950.000. Δεν είναι. Λίγοι είναι. Τόσοι. Λοιπόν. 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτό που λέει ο κύριος Σταδάκης. Ισχύει απολύτως αυτό που λέω. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑ προηγουμένως μας είπε ότι το 75% θα έχει μειώσει. Σε λάθος πεδίο. Και δεύτερον. Μετά τον Αύγουστο
Νομίζω ότι η κυβέρνηση. Δηλαδή, αφήνεται ανοιχτό, κύριε Υπουργέ, το ενδεχόμενο ανάλογα με τα δημόσια οικονομικά να χειριστεί αυτό το θέμα. Αυτό επιμένετε ότι μπορεί να μην, έχουμε, να μην εφαρμοστεί ο νόμος, δηλαδή. Δεν λέω τίποτα. Και εγώ λέω ότι μετά τον Αύγουστο. Μετά τον είναι ανοιχτό το πεδίο το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση διάφορα θέματα. Υπογράμμισε και την άποψη. Επειδή έχετε και χιούμορ, να σα πω ότι τον Αύγουστο είναι παχές χυμίγες όμως. Δεν σα άκουσα. Επειδή έχετε χιούμορ, να σα πω ότι τον Αύγουστο είναι και παχές χυμίγες. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, δεν ξέρουμε. Πρέπει δεν να το έχουμε καταλάβει. Θα είναι επιδοματικό, θα είναι επιδοματικό. Πώς θα αλλάξει ο νόμος? Όταν από την Ευρώπη σου λένε δεν υπάρχει δάξιον. Πρέπει να αλλάξει. Τα εργαλεία είναι εκεί. Τα εργαλεία είναι εκεί, λέτε. Νομίζω, οπότε κρατάμε αυτό από εσάς. Ότι από τον Αύγουστο και μετά μπορείτε να τα συζητήσετε και πάλι. Τον τρόπο κύριε Υπουργέ, να σα πω κάποια απλά πράγματα που έχουν σχέση και με το θέμα αυτό. Ξέρετε όμως, να μην καλλιεργούνται προσδοκίες, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει καμία προσδοκία. Σα το είπα. Όσοι επενδύουν στην καταστροφολογία των συντάξεων θα πέσουν έξω. Αυτό είναι. Δώστε αυτό. Ωραία, πολύ απλό. Το κρατάμε εδώ κοντά μας. Ιδέα ότι την πρώτη πρώτη θα έρθει μια καταστροφή και θα συμφωνήσω, με τον κύριο Υπουργό. Ότι. Και θα πω ότι όσοι επενδύουν στην καταστροφολογία. Για να μην επενδύουν λοιπόν στην καταστροφολογία. Ο Παπαδάκης, η Γαβρά, ο Ρωμανιάς, ο οποιοσδήποτε. Θα πέσουν από τα σύννεφα. Εφαρμόστε τον νόμο που λέει ότι από το Γενάρη του 2018 θα έπρεπε να ξέρει ο συνταξιούχος πόσο θα μειωθεί η σύνταξή του. Είναι απλό. Το λέει, κύριε Υπουργέ. Σας είπα. Και έχει την υπογραφή σας, έχει την υπογραφή του Υπουργικού σας Συμβουλίου. Σας είπα. Τα δύο τρίτα ούτε ένα ευρώ. Κάτι που είπαμε στην προσωπική διαφορά. Υπάρχει μια κάτι που αφορά. Θα κάνεις αμέσως. Μπορώ να σας το αναλύσω. Δεν έχει εδώ σημασία. Κάτι που αφορά. Αλλά κρατηθείτε. Κάτι που αφορά την μπροστά. Ενέργεια τώρα. Ναι. Με την ευρύτερη έννοια. Βενζίνη. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν μειώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα? Φέτος δεν μπορούμε τώρα. Να μειώσετε τότε, να μην έχετε την κλοπή, γιατί τι έχουμε? Έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το 1,60 που είναι τώρα η βενζίνη. Το 1 ευρώ είναι φόρος, ειδικός φόρος και ΦΠΑ. Τι κάνετε εσείς? Έχετε τον ειδικό φόρο και επί του ειδικού φόρου 24% ΦΠΑ. Αυτό είναι κλοπή. Φόρος στο φόρο. Είναι φόρος στο φόρο. Εάν το μειώσετε, θα είναι λιγότερα τα έξοδα για την κίνηση. Δεν θα μετακυλίονται και θα οι αυξήσεις θα έχει περισσότερα σε προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουμε καμία αλλαγή τώρα. Πάμε κανονικά το φορολογικό έτος, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η τρίτη φορά που λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αλλαγή γιατί δεσμευόμαστε. Δεν σας ψήφισε ο ελληνικός λαός όμως γι' αυτό. Έχουμε ένα, μας ψήφισε για να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο. Ποια διαφορά σας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Πάρα πολύ. Εμείς οι προηγούμενες κυβερνήσεις τι κάνετε? Το 15, οι προηγούμενες κυβερνήσεις που μας πετσοκόψανε και εσείς βγαίνατε από τα αριστερά και τους λέγατε ότι ξέρετε κάτι, είσαστε νεοφιλελεύθεροι και είσαστε δεξιοί. Εμείς όταν θα έρθουμε με το αριστερό πρόσημο για πρώτη φορά αριστερά, δεν θα κόψουμε όλα αυτά, δεν θα τα κάνουμε. Γιατί εμείς βάρος του κοινωνικού συνόλου. Να αρχίσω. Πήραμε 1 εκατομμύριο ανασφάλιστους, τους βάλαμε στο ιατροφαρμακευτικό σύστημα. Είχε ξεκινήσει. Δώσαμε αυτό, κοινωνικό κύριε, εισόδημα αλληλεγγύης. Μας ακούνε και άνθρωποι κοινωνικό τιμολόγιο. Δεν έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έτσι. Από το κοινωνικό, ξέρετε, παίρνετε από τον ένα και δίνετε στον άλλο. Τα κοινωνικά μέτρα που πήραμε υπό την πίεση του κοινωνικού. Παίρνετε από τον ένα και δίνετε στον άλλο. Δεν είναι σε αντικατάσταση από το Ταμείο του Κράτους. Μειώνετε τη σύνταξη για να δώσετε κάτι, ένα βοήθημα στους χαμηλοσυντάξιούχους. Γιατί ορισμένοι πράγματι δεν μπορεί να δουν μια μικρή διαφορά. Και άκουσα τον κύριο Υπουργό. Η κατάσταση του ΕΚΑΣ που χάνω. Άκουσα, Γιώργο, χθες τον κύριο Σταθάκη. Όχι, άκουσα, διάβασα μάλλον στη ΡΙΑ μια συνέντευξή σας που μιλήσατε, προαναγγείλατε ευθέως ότι από το φθινόπωρο στήριξη των ασθενέστερων. Το έχετε συγκεκριμενοποιήσει αυτό? Και ποιοι είναι οι ασθενέστεροι? Πώς δηλαδή? Επιδοματικό. Έχουμε πολλά επιδόματα. Φυσικά και έχουμε επιδόματα. Θα στηρίξουμε το ενίκιο των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Θα πάρετε από αυτόν που έχει σπίτι δικό του. Θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τους ανέργους. Θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τους ανέργους. Μήπως ενισχύσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό όμως έτσι? Έχοντας και κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί ο φτωχός, κύριε Υπουργέ, ο οποίος έχει εισόδημα 600 ευρώ το μήνα, έτσι, και θα δει ότι με τη μείωση της σύνταξής του και τη μείωση στα φορολογή του θα μειωθεί το εισόδημά του. Θα δει ότι λόγω της μείωσης της σύνταξής του και της μείωσης στα φορολογία του, η μπάγια θα πάρει στεγαστικό επίδομα. Και θα δείτε ότι θα έχουμε κρίξεις κοινωνικού αυτοματισμού. Μακριά από μας αυτή η αντίληψη. Αλλά πραγματικά έτσι είναι όμως. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα? Παίρνετε από τον ένα να δώσετε στον άλλο. Μην μου λέτε ότι ενισχύετε
και γίνεται πολιτική μέθοδο. Γίνεται δηλαδή, πολιτική μέθοδο. Δηλαδή, μοίρασμα γίνεται. Παπαδάκη, τώρα, σοβαρά σα με ρωτάω. Ήταν κακό το μέτρο αυτοί που παίρνουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη να παίρνουν και 70% έκπτωση στο ρεύμα? Καθόλου. Πολύ καλό. Σωστό. Εγώ δεν είπα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ήταν. Το δώσει και όλοι γιατί δεν το έχουν δει. Δεν το έχουν πάρει ακόμα. Ακόμα δεν το έχουν δει. Πρέπει δεν να το προχωρήσετε. Η ΔΕΗ δεν ξέρω τι κάνει, κύριε Σαββάκη, αλλά δεν έχει πάει. Δεν έχουν δει τίποτα. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν το έχουν δει ακόμα. Δεν μπορεί να διαφωνήσετε με το μέτρο ότι ξαφνικά ανοίξαμε την πόρτα σε ανασφάλιστους για να έχουν πρόσβαση. Επιμένετε σε αυτό, όπως θα επιμείνω και εγώ, ότι αυτό με τους ανασφάλιστους όμως, κύριε Υπουργέ, ήταν ένα μέτρο που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Εξελίχθηκε στη συνέχεια, θα το δεχτώ αυτό. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα ολοκληρώσουμε. Ανασφάλιστη και ανασφάλιστη. Αλλά με επιδόματα. Δεν μπορεί να γίνει πολιτική. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή.